Τώρα είμαστε στην πηγή που εδρεύεται το χωριό, ο Βαχός. Αυτή τη στιγμή, εάν δεν μας φέρουν τα δικτύα νερό, αυτό το νερό που βλέπετε δεν κατασταλάσσει ούτε το 1 τρίτο στη Δεξαμενή ούτε εξαντλήσεται. Είμαστε μια απελπιστική κατάσταση. Πηγές που ξεδιψούσαν τα χωριά και αποτελούσαν ανάσα στις καλλιέργειες, στέρεψαν με την οργή δημοτών να ξεχυλίζει. Παιδιά, αυτή τώρα η βρύση εκκληστή, τη βλέπετε. Είναι στο κεντρικό σημείο του Βαχού. Την ανοίγουμε. Βλέπετε νερό. Έτσι. Κοιτάξτε. Δεν έχουν οι άνθρωποι ούτε να εξαρτηθεί τα πάντα. Έταγε 5 μέρες να μαζειρέψω. Λόγω του ότι δεν έχετε νερό. Δεν έχω νερό. Αν εγκαταλείψω το νερό, το εξάδες από πέρα, δεν έχω να κάνω ένα καφέ να τον πιω. Δεν έχουμε καθόλου νερό. Αν δεν έρθει βιτίο, δεν έχουμε να πιούμε. Το πρόσωπό μας να πιούμε, δεν έχουμε. Σας παρακαλούμε πολύ, κάνετε κάτι για μας, γιατί δεν πάει άλλο. Έχουμε την αμοναξά μας, έχουμε την αυτή μας. Τουλάχιστον ένα ποτήρι νερό να το έχουμε. Συνολικά 13 γεωτρήσεις στερέψαν στο Δήμο Βιάνου, ενώ στις υπόλοιπες οι ποσότητες νερού είναι μειωμένες ως και 60%. Στα χωριά Μέση και Βαχό, όπου δεν υπάρχουν δίκτυα, το νερό μεταφέρεται με βιτία σε δεξαμενές. Όταν αδειάσουν και αυτές, τότε δημότες λένε το νερό νεράκι. Μιλάμε για όλες τις πηγές στο Βαχό. Στο χωριό είσαι γύρω στις 4 με 5, ναι, οι οποίες έχουν τελειώσει. Μόλις αδειάσει η δεξαμενή, ξαπέρνουμε τηλέφωνο. Μας φέρνει 2-3 βιτία, συγκεντρώνει και στη δεξαμενή, μια 30-40 κυβικά, ναι, και ξαναδέλω από την αρχή. Προβλήματα, αφού ένα σπίτι που δεν έχει νερό δεν μπορεί να ζήσει. Πώς θα ζήσουμε δίχως νερό? Ούτε εμείς ούτε τα ζώα μας. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Νερό δεν έχουμε καθόλου. Και τα δέντρα μας όλα είναι καταλελειμμένα. Λόγω της λειψιδίας υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, είμαι μελισσοκόμος και χρειάζομαι κάποιον όρο για τα μελίσια. Και κάθε φορά για να βάλω νερό στα μελίσια, για να μην το σωστερήσω από εδώ πέρα, πάω από την άλλη μεριά και φέρνω. Φέτος είναι δραματική κατάσταση. Τα άλλα χρόνια παλευόταν, εντάξει. Λίγο-λίγο, αλλά εξυπηρετούνταν ο κόσμος. Τώρα είναι άστα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ειδικά ο Βαχός δεν έχει καθόλου νερό. Μας φέρνουμε βιτίο και με τις ώρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στον Βαχό ηλικιωμένοι αποθηκεύουν νερό ακόμη και σε δοχεία λαδιού για τις ανάγκες υγιεινής. Και μαζεύουν οι άνθρωποι. Στα δοχεία. Ναι. Αυτό είναι το νερό και μαζεύει για να έχει για χρήση του καμπινέ. Να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, ζητούν δημότες, την ώρα που δεν έχει ακόμη επιδιορθωθεί το γεωτρύπανο μετά από δολιοφθορά, γεγονός που έχει φρενάρει τις διαδικασίες για ερευνητικές γεωτρήσεις σε 4 περιοχές του Δήμου Βιάνου. Να ψάχνουμε να βρούμε νερό. Μπορεί να δεν είναι δυνατό σε σήμερα η μέρα να μην έχει νερό να πιες. Κάνει ο Δήμαρχος προσπάθειες για να βρει κονδύλια για να τα φτιάξει αυτά, αλλά δυστυχώς δεν σκύψει το κεφάλι το κράτος. Η κατάσταση πάντως είναι δραματική λόγω της ξηρασίας και της παρατεταμένης ανοβρίας. Ελιές που έχουν ξεραθεί, ενώ σ' αδιέξοδο βρίσκονται και όσοι έχουν φυτέψει κυπευτικά, καθώς το νερό της άρδευσης δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες.